Λίκος Βοσνιάδης. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι που δεν δικαιούμασταν να πάρουμε τίποτα πάνω από αυτό που πήραμε, σε μια μέτρια εμφάνιση για μας, που αλλιώς είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι και δυστυχώς πολύ γρήγορα το πήγαμε στο να παίζουμε παιχνίδι που πήγαινε πολύ σε διεκδίκηση. Για κάποιο διάστημα προσπαθήσαμε να ελέγξουμε, παίζοντας με καλές συνεργασίες στον χώρο του κέντρου και κυρίως να πάμε στην αλλαγή παιχνιδιού, στην αλλαγή πλευράς, για να βρούμε φάσεις από τον ανοιχτό χώρο. Δεν καταφέραμε να κάνουμε σπουδαίες πάσεις. Κάναμε και λάθη ατομικά τα οποία δώσαν στον αντίπαλο τη δυνατότητα να κάνει ευκαιρίες. Για να κλείνω γρήγορα με το πρώτο ημίχρονο, δεν είχαμε καθόλου καλή εικόνα. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Προσπαθήσαμε στο ημίχρονο να αλλάξουμε κάποια πράγματα και με την είσοδο του Κονέ να πάμε να εγκαταλείψουμε το παιχνίδι της διεκδίκησης και να πάμε με περισσότερο κατοχή. Δυστυχώς δεν είχαμε σε καλή μέρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν βγήκε κάτι από αυτό που σχεδιάσαμε και από αφέλειες στο τέλος κινδυνέψαμε να χάσουμε και το παιχνίδι. Είμαστε σε μια περίοδο που δεν παίρνουμε αποτελέσματα που είναι σφιχτά τα αποτελέσματα για μας. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα, αν παρουσιάζει ομάδα η οποία δεν έχει καρδιά, δεν έχει την ψυχή να μπει στη μονομαχία, δεν έχει τη θέληση να κερδίσει παιχνίδια και να στραβώσει εκεί που έχει στραβώσει το πράγμα, να βγει η καρδιά μπροστά για να το αλλάξουμε. Αν μένουμε μόνο στην ποιότητα, με την ποιότητα δεν έρχεται τίποτα. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα η οποία πρέπει να καταλάβει ότι μόνο με την ποιότητα δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να μπει και το καθαρό μυαλό και η προσωπική μάχη και η γενική συσπήρωση για να μπορέσουμε να πάρουμε αποτελέσματα και να μπορέσουμε να πάμε προς την κορυφή για να διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος το στόχο που είχαμε βάλει από την αρχή. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το ότι έχουμε μείνει για μας. Λέμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα πάρουμε αποτελέσματα και θα γυρίσει. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να βγει μπροστά η διάθεση, η θέληση και το κυριότερο η συσπήρωση. Είμαστε μια ομάδα η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα συσπήρωση έχουμε μόνο με στα αποδυτήρια. Γύρω-γύρω έχουμε διάφορα προβλήματα τα οποία, επειδή έχω και το δικαίωμα, νομίζω πέρα από προπονητή ομάδο, είμαι και 4 χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Πιστεύω ότι χωρίς συσπήρωση η ομάδα δεν μπορεί να πάει πουθενά. Είμαι σε μια ομάδα που λίγες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να είναι ομάδες με διοίκηση η οποία είναι συνεπής, δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα άλλα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να μπορέσουμε να τα βρούμε όλοι στον Απόλλωνα και να συσπηρωθούμε. Μέσα από τη γενική συσπήρωση θα βρουν και τα αποτελέσματα για την ομάδα και πράγματα που αυτή τη στιγμή φαντάζουν δύσκολα μπορούν να απλοποιηθούν. Κάνω λοιπόν έκκληση σε όλους να σταθούν δίπλα στην ομάδα και να μπορέσουμε να ξανααποκτήσουμε το πρόσωπο που η ομάδα μας είχε στην αρχή και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Θεωρούσαμε όλοι ότι θα είμαστε ένα από τα φαβορί και εγώ εξακολουθώ να λέω ότι θα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί συσπηρωμένοι για να μπορέσει η ομάδα ήρεμη και χωρίς να παρουσιάζει τη σημερινή εικόνα, να μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Περιμένω μεγαλύτερη προσπάθεια από τα παιδιά. Πιστεύω ότι με την επιστροφή των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι απ' έξω, με περισσότερες λύσεις και το κυριότερο με τη συσπήρωση που σας είπα, έχουμε να διορθώσουμε πράγματα και να πάμε στο μέλλον καλύτερο. Αν έχετε ρωτήσεις, ακούω. Συγγνώμη. Θα δώσω τα συγχαρητήριά μου για τη μεγάλη προσπάθεια στον Πανηγιάλο και στον συνεργάτη, στον συνάδελφο. Εύχομαι τα καλύτερα. Είναι μια πολύ δύσκολη έδρα εδώ. Ένα γήπεδο με πολύ κόσμο, με φανατικό κόσμο. Πιστεύω ότι ο Πανηγιάλος θα πετύχει το στόχο του εύκολα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Πέμπτο μάτς, εγώ θα σας γυρίσω στα αγωνιστικά. Πέμπτο μάτς πρωταθλήματος και ο Απόλλων δεν σκοράρει. Τελικά, υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει? Με την εικόνα μας σημερινή, από τη στιγμή που δεν κάναμε πολλές ευκαιρίες, πρέπει με τη δουλειά να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Σε προηγούμενα παιχνίδια κάναμε πολλές τελικές, είχαμε και τα άλλα προβλήματα τα οποία εσείς θα γνωρίζετε περισσότερο.
και κάπου δεν έρχονταν τα αποτελέσματα. Σήμερα δεν υπάρχει δικαιολογία. Σήμερα θέλει πολλή δουλειά και το κυριότερο θέλει δουλειά στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης των παιχτών. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στη Football League. Βλέπουμε μια ομάδα σήμερα τον Πανηγιάλιο με πολλή καρδιά που μπορούσε να το πάει το παιχνίδι. Το οδήγησε εκεί που ήθελε και θα μπορούσε να το έχει κερδίσει. Παιχνίδι που θα μπει μέσα στο γήπεδο και θα το πάρει εύκολα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι στις ανάγκες του πρωταθλήματος, στις συνθήκες του πρωταθλήματος, στα κακά γήπεδα, με ένα από αυτά είναι και το δικό μας, που δεν μπορούμε να το λύσουμε, ένα από τα προβλήματά μας. Και από εκεί και μετά να δώσουμε τη μάχη μας όλοι όσοι είμαστε μέσα στο αγωνιστικό, η ομάδα να βρει τον τρόπο να λύσει και το ότι δεν έχει σκοράρει και να μπορέσει να πετύχει και τα αποτελέσματα στη συνέχεια. Είναι πρόβλημα λοιπόν. Τις προηγούμενες φορές έλεγα ότι κάνει φάσεις η ομάδα, κάποια στιγμή θα βρει τον τρόπο και θα το λύσει. Σήμερα δεν είχε πολλές φάσεις, άρα είναι κάτι που μας προβληματίζει. Και πιστεύουμε ότι, επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα, πιστεύουμε ότι σύντομα θα βρούμε λύσεις. Από το επόμενο παιχνίδι θα βρούμε λύσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά, ούτε πρέπει να κάτσουμε πάνω στο πρόβλημα και να κλαίμε. Εμείς που έχουμε φτάσει εδώ την ομάδα, πρέπει να βρούμε λύσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Συνεχίζουμε με το προπονητή. Πριν μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι, θέλω να πω ότι είμαστε σε μια ομάδα πάρα πολύ οργανωμένη. Δυστυχώς 15-20 άτομα χαλάνε αυτό το κλίμα στην ομάδα. Ενημερωθήκαμε από τη διοίκηση ότι αποχωρεί από την ομάδα, γιατί από το Δεκέμβριο θα δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Απλά νομίζω ότι πιστεύω βασικά ότι πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την ομάδα, πρέπει να πιστέψει σε αυτή την ομάδα, πρέπει να στηρίξει αυτή την ομάδα, γιατί αν δεν τη στηρίξει, και εμείς όπως είπε και ο προπονητής μου πριν, είμαστε μόνοι μας και πρέπει να έχουμε τη βοήθεια του κόσμου για να μπορούμε και εμείς να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Γιατί έχουμε μια ποιοτική ομάδα και αν και σήμερα νομίζω ότι δεν ήμασταν τόσο καλοί, δεν κάναμε αυτά που μας είπε ο προπονητής μας όλη τη εβδομάδα και νομίζω ότι ήμασταν και τυχεροί που δεν χάσαμε το παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και εμείς κάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες σε άλλα μάτς και δεν καταφέρουμε να βάλουμε γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Δεν πρέπει να παρατήσουμε τίποτα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Σίγουρα έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά πιστεύω ότι όλα μπορεί να γυρίσουν. Γιατί όπως σας είπα και πριν, σε πολλά μάτς χάνουμε πάρα πολλές ευκαιρίες και δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι ο κόσμος στην πορεία να μας στηρίξει πιο πολύ, το χρειαζόμαστε και είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Μια ιστορική ομάδα όπως ο Απόλλωνας χρειάζεται τον κόσμο δίπλα του. Αν δεν είμαστε όλοι μια οικογένεια, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτά. Παρακαλώ. Ο coach λέει εδώ και αρκετές εβδομάδες, δηλαδή πριν από την εβδομάδα που μεσολάβησε και που είχαμε αυτές τις ανακοινώσεις, ότι είσαστε καλά και ήρεμοι μόνοι σας μέσα στα αποδυτήρια. Άρα αυτό σημαίνει ότι τι χρειάζεται να γίνει πέρα από τα εξωαγωνιστικά θέματα για να αλλάξει εικόνα το Απόλλωνα. Εντάξει, δεν μπορώ να σταθώ μόνο σε αυτό το μάτς, γιατί σας είπα και πριν ότι σε όλα τα μάτς χάνουμε, στο προηγούμενο μάτς είχαμε 23 τελικές. Δυστυχώς η μπάλα δεν μας έκανε το χαρτί να μπει γκολ. Είμαστε εμείς μια οικογένεια μέσα στα αποδυτήρια, αλλά θέλουμε τη βοήθεια και του κόσμου και όλων των ανθρώπων, να είναι όλοι κοντά μας. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Εγώ είδα σήμερα τον Πανηγιάλιο με πολύ κόσμο, με πολύ φανατικούς φιλάθλους να βοηθάνε την ομάδα. Αυτό θέλουμε και εμείς, τίποτα περισσότερο. Να είναι όλοι κοντά μας και πιστεύω ότι στο τέλος εμείς θα χαμογελάσουμε γιατί είμαστε καλή ομάδα. Όπως είπε και ο προπονητής του Πανηγιάλιου, έχουμε πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Απλά πρέπει να το βγάλουμε και μέσα στο γήπεδο, να γίνουν ευκαιρίες γκολ. Γιατί εντάξει, αν εξαιρέσω το σημερινό μάτς, στα προηγούμενα παιχνίδια κάναμε πολλές ευκαιρίες. Αν γίνει αυτό, πιστεύω ότι θα είμαστε καλά στο τέλος και θα χαμογελάσουμε.